Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτά εδώ τα πλασματάκια, με αυτά τα γαϊδουράκια που είναι δεκάδες τα περιστατικά κακοποίησης τον τελευταίο χρόνο που έχουμε καταγράψει και εμείς οι δημοσιογράφοι. Το τελευταίο περιστατικό έγινε, σημειώθηκε, καταγράφηκε στη Μυτιλίνη, όπου είχαμε το γνωστό, το γνωρίζουμε όσοι γενικά ασχολούμαστε με τα ζώα, γνωρίζουμε τον όρο παστούρωμα. Κατά κάποιο τρόπο θα μας τα εξηγήσει και ο κύριος Μποτετζάγιας, ο πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Οικιβωτός Μυτιλίνης, αλλά είναι και καθηγητής πανεπιστημιακός στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτός ο όρος έχει να κάνει με το δέσιμο των ποδιών. Θα μας τα εξηγήσει όμως καλύτερα. Συνελήφθη βέβαια ο φερόμενος ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν τηρούσε σε καμία περίπτωση τους κανόνες ευζωίας. Πάμε να τον συναντήσουμε. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από μένα. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Όπου ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ιδιοκτήτες των ζώων, των παραγωγικών ζώων, γαϊδουράκια, άλογα, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια, δένουν τα ζώα είτε το κεφάλι, ιδιαίτερα στα βοηδή, με τα μπροστινά πόδια, είτε τα πόδια ανάμεσά τους, περιορίζοντας τη φυσιολογική κίνηση των ζώων για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Είτε για να μην φύγουν από το ξέφραγο θύμα τους, είτε για να μην σηκώσουν το κεφάλι και κάνουν ζημιές, είτε όσο είναι σπαρμένα στα φυτά που είναι μέσα στην ιδιοκτησία, είτε να πάνε σε διπλανές ιδιοκτησίες. Οπότε βασανίζουν τα ζώα τους για να μην προκαλέσουν. Ναι. Οποιοδήποτε από εμάς είχε την ατυχία να έχει ένα μικροτροχαίο ατύχημα και χρειάστηκε να βάλει το χέρι του σε γύψο ή σε νάστικα και χρειάστηκε να είναι για μία-δύο μέρες, μία-δύο εβδομάδες με το χέρι, χωρίς να τον μπορεί να το κουνήσει, ναι. Μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει για ένα ζωντανισμό να είναι σε αυτή την κατάσταση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη εβδομάδα για πάντα. Έγινε. Αυτό να μας περιγράψει, ναι, λίγο το περιστατικό. Έγινε κάποια καταγγελία. Έγινε καταγγελία και αυτή η καταγγελία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, δεν έγινε από το σωματείο μας. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες απευθύνονται στα φιλοζωικά σωματεία. Γιατί φοβούνται, γιατί είναι μικρές οι κοινωνίες, για να μην στοχοποιηθούν. Οπότε συνήθως οι καταγγέλλονται σύντομα σωματεία, τα φιλοζωικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η καταγγελία έγινε από πολίτη κατευθείαν στην αστυνομία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί δείχνει ότι ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν. Ότι πλέον ο κόσμος δεν φοβάται να μιλήσει και να βγει μπροστά και να καταγγείλει την κακοποίηση. Άρα δείχνει ότι αλλάζει η νοοτροπία στην Ελλάδα, ότι δεν είμαστε ορισμένοι για κάποιους γραφικοί, για κάποιους άλλους πορωμένοι, οι οποίοι πρέπει να τρέχουν για τα πάντα, αλλά έχει γίνει κοινός τόπος ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι και όλοι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για ένα πλάσμα το οποίο υποφέρει. Συνειδητοποιημένα λοιπόν έγινε αυτή η καταγγελία. Και αυτή τη φορά όχι μέσω ενός φιλοζωικής οργάνωσης, σωματείου, αλλά μέσα από έναν ιδιώτη, ο οποίος πήγε επιτόπου στην αστυνομία. Τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Για πάμε λίγο να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ τσουφτερά. Αρχικά υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο, ένα πρόστιμο που κόβει επιτόπου η αστυνομία, ναι, που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 5.000 ευρώ για κάθε ζώο. Δηλαδή, αν μιλάμε για έναν βοσκό ο οποίος έχει 2, 3, 4 ζώα σε αυτήν την κατάσταση, πολλαπλασιάζει στην κάθε περίπτωση με 5.000 ευρώ. Και επίσης υπάρχει και ποινικό κομμάτι, επειδή αυτό θεωρείται παθητική κακοποίηση του ζώου, δεν το αφήνει να εκδηλώσει τη φυσιολογική του συμπεριφορά. Το υποβάλλει σε ένα καθημερινό μαρτύριο, μετά σχηματίζει την δικογραφία, πηγαίνει στο δικαστήριο και εκεί υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και ποινές φυλάκισης, υπάρχουν και χρηματικές ποινές. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιος να το βλέπει ελαφρά την καρδία ή αδιάφορα. Έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ το νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολύ βαριές ποινές. Η αστυνομία ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο. Ο κόσμος ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο. Και θέλω να πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια το μόνο που θα μας μένει να θυμίζει αυτή την πρακτική είναι εκπομπές σαν τη δικιά σας και να λέμε κοίτα να δεις τι συνέβαινε πριν μερικά χρόνια. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε, κύριε καθηγητά, και στη νέα γενιά, ειδικά εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θα παρουσιάσουμε και κάποιες δράσεις στη συνέχεια της εκπομπής που έχουν σε επίκεντρο μαθητές με φιλόζωους, φιλοζωικά σωματεία, εκπροσώπους ανθρώπων που αγαπούν τα ζώα, μπαίνουν στα σχολεία προκειμένου να επικοινωνήσουν και να υιοθετήσουν κατ' επέκταση και οι μαθητές τη σωστή νοοτροπία. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Το ότι θα συνεχίσουμε και θα καταγράφουμε και εμείς δημοσιογραφικά κάποιες κακοποιήσεις ζώων, θεωρώ ότι κακά τα ψέματα θα το συναντήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Αλλά ίσως μέσα στη δεκαετία να μπει ένα φρένο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μέσα από την εκπαίδευση θα αλλάξουν νοοτροπίες και πράγματα τα οποία θεωρούνται λογικά, παραδοσιακά, συνηθισμένα, θα γίνουν αντιληπτά από τους νεότερους ως αυτό που είναι, ως εγκλήματα και ως κακοποίηση. Έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ερώτηση αναφορικά με το ζωάκι, με το πλασματάκι, με το γαϊδουράκι. Φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια υιοθεσία. Τι προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση? Όχι, κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις για να δοθεί το ζώο χρειάζεται εισαγγελική παραγγελία. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς το ζώο απελευθερώθηκε άμεσα και προφανώς πλέον το παρακολουθούμε και η αστυνομία, αλλά και εμείς ξέρουμε ποια είναι η περίπτωση πλέον, έχει ταυτοποιηθεί. Και θεωρώ ότι μετά από τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν και όλη τη διαδικασία, ο ιδιοκτήτης του θα σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά να ξανατολμήσει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο αυτός βέβαια, και όλοι οι επίδοξοι μιμητές στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Από εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά.